Όταν ξεκινήσαμε το 2019 η χώρα ε, δεν είχε τη δυνατότητα να προσελκύσει νέες επενδύσεις. Βασικά κανείς δεν μας εμπιστευόταν γιατί είχε γνωρίσει μια κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που ιδεολογικά αν θέλετε, είτε και ιδεολειπτικά ε, έβλεπε την επιχειρηματικότητα μάλλον αρνητική ε, για την κοινωνία. Αυτό προσπαθήσαμε, το αλλάξαμε, δημιουργήσαμε μια χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα, μεταρρυθμίσαμε πολλές μέσω διατάξεων νομοθετικών διαδικασίες, έτσι ώστε τα πάντα γίνονται πιο γρήγορα, πιο φιλικά και πάνω απ' όλα όλοι εμείς οι Υπουργοί και το Υπουργείο Ανάπτυξη. ήμασταν εκεί για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις. Η χώρα λοιπόν είναι ελκυστική, πολλές επενδύσεις έχουν έρθει. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια επενδυτική άνοιξη, έχουμε μεγάλες, τεράστιες επενδύσεις από το εξωτερικό, τεχνολογικούς πρωταθλητές και αναμένουμε και πολύ περισσότερες. Άλλωστε, εν μέσω της πανδημίας και εν μέσω μεγάλων κρίσεων καταφέραμε και δημιουργήσαμε πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας και κυρίως αυτό το οποίο είναι σπουδαίο, καταφέραμε και... Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της κρίσης έρχονται πίσω στην Ελλάδα. Όσο δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, τόσο πιο πολλοί νέες και νέοι θα βρίσκουν δουλειά, θα μένουν στον τόπο τους και θα επιστρέφουν και Έλληνες οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Αντιμετωπίσαμε πολλές κρίσεις. Μετά από έξι μήνες κανονικότητας, ε, αναλάβαμε τον Ιούλιο του 19, το Φεβρουάριο του 20 ξεκίνησε η πανδημία και έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση, μια πρόκληση που δεν τη γνωρίζαμε. Και δεν τη γνώριζε κανείς στον κόσμο, ούτε στην Ευρώπη, ούτε, ούτε πουθενά σε όλη την ε, παγκόσμια κοινότητα. Πουθενά δεν υπήρχε σε ένα εγχειρίδιο πώ να αντιμετωπίσετε μια πανδημία. Έκλεισε η αγορά, κατέβηκαν τα αεροπλάνα, δεν πετούσε τίποτε. η ε, η έκλεισε, τα ξενοδοχεία έκλεισαν, τα εμπορικά καταστήματα έκλεισαν και έπρεπε ε, όταν κλείσαμε την οικονομία να είμαστε έτοιμοι να δούμε τι έπρεπε να κάνουμε για να την ανοίξουμε και πάλι. Έπρεπε να στηρίξουμε τους εργαζόμενους για να είναι εκεί οι εργαζόμενοι και γενικά έπρεπε να λάβουμε μέτρα τα οποία έπρεπε πολύ γρήγορα να τα μάθουμε χωρίς καμία καθυστέρηση. Δεν υπήρχε αυτό. Δεν ήταν αυτονόητο ότι στα σούπερ μάρκετ θα μπορούσαμε να βρίσκουμε τρόφιμα. Ε, όμως, πολύ γρήγορα, καταλάβαμε ότι έπρεπε να προλάβουμε πολλές εξελίξεις. Να σας θυμίσω ότι για να δούμε πώς άνοιγαν τα εστιατόρια Είχαμε πάει και είχα πάει με μία μεζούρα και μετρούσα τις αποστάσεις μεταξύ των καθήμενων, βάζοντας κομπάρσους για να μπορέσω να έχω φωτογραφίες και να, αποδεικ... να αποδεικνύω στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων πώς όταν κάθεται ένα ζευγάρι θα μπορούσε να βρίσκεται με ένα άλλο ζευγάρι σε ένα χώρο και δίπλα να μπορέσει να καθίσει κάποιο άλλος. Αυτά δεν ήταν αυτονόητα γιατί αν δεν είχαμε γνώση να ανοίξουμε σωστά την οικονομία, τότε αυτό το πρόβλημα θα μεταφέρόταν σε ανεργία. Εμείς όμως καταφέραμε πολλά, δεν έλειψε σε κανέναν τίποτε, τα ράφια ήταν γεμάτα στα σούπερ μάρκετ, ε, κατ' ουσίαν η εστίαση άνοιξε ομαλά, τα ξενοδοχεία άνοιξαν ομαλά και καταφέραμε σήμερα να είμαστε μια χώρα που την θαυμάζουν στο εξωτερικό για τις αλλαγές που φέραμε και κυρίως για την αλλαγή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την δημιουργία αυτού του φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος που δημιουργεί, επαναλαμβάνω, νέες θέσεις εργασίας για τα νέα παιδιά. Πρέπει να σταθούμε στα νέα παιδιά γιατί είναι το μέλλον και έχουμε ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Βεβαίω και υπήρχαν. Όποιο λέει ότι τα πετυχαίνει όλα, μάλλον δεν έχει ενσυναίσθηση. Ένα πολιτικό πρέπει να ξέρει να λέει την αλήθεια. Εμεί λοιπόν, αφού αλλάξαμε όπω σα είπα πολλά, νομίζω ότι το ψηφιακό κράτο έτρεξε, με καταλήτη βέβαια και την πανδημία, οι επενδύσει ήρθαν. Όμω υπάρχει ένα κομμάτι βαθύ κράτου, γραφειοκρατία, που ακόμη δεν την έχουμε αντιμετωπίσει. Παρότι απλοποίησαμε πολλά, εμπιστευτήκαμε τον ιδιωτικό τομέα, εμπιστευτήκαμε τους δικηγόρους, τους μηχανικούς, τους οικονομολόγους, τους ελεγκτές, τους πιστοποιημένους φορείς, να κάνουν δουλειά που έκανε το κράτος και βρήκαμε ότι αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί είναι στο DNA μας, όμως υπάρχει ένα βαθύ κράτος που ακόμη δεν το έχουμε αλλάξει, άρα και ήταν, το αποτέλεσμα αυτού ήταν η, η, η τραγωδία των ε, τεμπών. Εχ, ερχόμαστε, λοιπόν, την επόμενη τετραετία να δούμε την αξιολόγηση. Πρέπει να βρίσκεται το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση και βεβαίως αυτοί που είναι καλύτεροι να επιβραβεύονται. Καταρχάς, να μιλήσουμε για πληθωρισμό ε, πριν πάμε στην ακρίβεια. Είναι, είναι συνέπεια του πληθωρισμού η ακρίβεια είναι ένα εξωγενές φαινόμενο, εισαγόμενη ακρίβεια, είναι αποτέλεσμα του πολέμου στη Ρωσία. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε μερικό την ακρίβεια. Κανείς δεν μπορεί να πει σε κανένα κράτος ότι μπορεί να αντιμετωπίσει στο 100% το κύμα ακρίβειας. Αυτό που πρέπει να δούμε όμως είναι ότι ζούμε σε έναν πλανήτη που λέγεται Ευρώπη, Α το πούμε έτσι, δεν ζούμε στον Άρη. Επομένω, όταν έχουμε στην Ευρώπη τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό και γενικό πληθωρισμό, 3% για τον Απρίλιο και 11% στα τρόφιμα, όταν ο γενικό πληθωρισμό στην Ευρώπη είναι 5% και στα τρόφιμα που εμεί έχουμε 11 είναι 13,5. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει γενικευμένη ασχροκέρδη. Γιατί δεν υπάρχει, Γιατί πολύ γρήγορα βρήκαμε τρόπου να παρακολουθούμε την αγορά σε πραγματικό χρόνο. Από το κινητό σα τώρα μπορείτε να βρείτε όλε τι τιμέ των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο και αυτό μα δίνει τη δυνατότητα με ψηφιακά εργαλεία να ελέγχουμε τι αυξήσει. Έχουμε επιβάλει πολλά πρόστιμα. Έχουμε δημοσιοποιήσει τα ονόματα από σούπερ και από αλυσίδε που έχουν εσκροκαιρδίσει και είμαστε οι μόνοι και οι πρώτοι, διότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο σε προηγούμενε κυβερνήσει. Που δημιουργήσαμε ένα σύστημα ελέγχου και ορίσαμε τι σημαίνει εσκροκέρδια. Ήταν γενικά και αόριστα. Εμεί βάλαμε ένα ποσοστό κέρδου που ίσχυε σε μια κανονικότητα, δηλαδή τον, τον Αύγουστο του 2021, και όταν έχουμε κάποια που υπερβαίνει αυτό το ποσοστό κέρδους, τότε επιβάλλουμε πρόστιμα. Θα συνεχίσουμε εάν χρειαστεί. Έχουμε αυτή τη στιγμή το καλάθι. Για 6,5 μήνες έχει κρατήσει τις τιμές σταθερές. Όποιος αγοράζει θα δει ότι ό, όσο αγόραζε τον Οκτώβριο αγοράζει και τώρα. Και βεβαίως έχουμε και το Market Pass, την κάρτα αγορών, που δίνει μια βοήθεια, επιστρέφει το 10% από τις αγορές του επομένως μια τετραμελής οικογένεια θα μπορούσε να κερδίσει 80 ευρώ αν αγοράζει από το καλάθι και 52 ευρώ επιστροφή από το Market Pass. 132 ευρώ είναι μια στήριξη, δεν καλύπτει το σύνολο, πράγματι η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα αλλά είμαστε εδώ, είμαστε εδώ με ελέγχου, δεν έχουμε λήψη και μάλιστα έχοντα και τον δεύτερο χαμηλότερο πληθυσμό, πληθωρισμό στην Ευρώπη, δηλαδή 25 χώρε είναι υψηλότερα από εμά. Σημαίνει ότι κάτι έχουμε κάνει αποτελεσματικά. Τώρα για το Market Pass έχει πει και ο Πρωθυπουργό. Ε, προφανώς εφόσον συνεχιστεί αυτό το κύμα ακρίβειας, θα συνεχιστεί και το, και το Market Pass ε, για, μια, ε, για ένα εξάμεινο και το καλάθι. Όσο η ακρίβεια και όσο ο πληθωρισμός είναι ψηλά, θα δίδεται παράταση. Άλλωστε, έχουμε βάλει μια διάταξη. Τέλο Ιουνίου, η υπηρεσιακή Κυβέρνηση και ο Περισσιακό Υπουργό να μπορεί να παρατείνει και το καλάθι του νοικοκυριού. πράγματι ο πληθωρισμός υπάρχει. Όσο αποκλιμακώνεται ο πληθωρισμός τόσο σταθεροποιούνται και οι τιμές. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε και μεγάλη σημασία έχει να έχουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό παρόντα. Και εμείς έχουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό. Δεν υπήρχε πριν από εμάς ελεγκτικός μηχανισμός. Αυτό που παραλάβαμε ήταν... Τέσσερι υπάλληλοι, οι οποίοι με κάτι τευτέρια πήγαιναν σε, σούπερ μάρκετ, μετά από δύο-τρεις μέρες έγραφαν τιμές, χειρόγραφα, Πήγαιναν πάλι στο Υπουργείο και μετά από 5-6 μέρες ανέβαζαν τις τιμές αυτές στο διαδίκτυο. Δεν είναι αυτό ο έλεγχο. Έλεγχο είναι αυτό που έχουμε εμεί. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε σε πραγματικό χρόνο απευθεία από, από τι βάζε δεδομένων του σούπερ μάρκετ τι τιμέ που έχουν τα προϊόντα. Μπορείτε να μπείτε στο τηλέφωνό σα και να δείτε αυτή τη στιγμή στο σούπερ μάρκετ τη γειτονιά σα ή όπου επιλέξετε πόσο πολείτε το ρύζι, τα μακαρόνια, η γιαούρτι, γάλα. Είμαστε πολύτε λοιπόν, σε πραγματικό χρόνο. Είμαστε η μόνη χώρα που το κάναμε και τώρα μας αντιγράφουν η Γαλλία, το Βέλγιο, η Κύπρος και άλλες χώρες. Καταρχά, παραλάβουμε ένα αναπτυξιακό που για να μπορέσουν να επαχθούν τα σχέδια έπαιρνε 680 ημέρες. Ε, καταφέραμε με διάφορες αλλαγές, με παρεμβάσεις νομοθετικές, και με υπουργικέ αποφάσει αυτό να το μειώσουμε στι 100 ημέρε. Ο νέο νόμο 4887 φέρνει μεγάλε και πολλέ μεταρρυθμίσει, ε, κατ' ουσίαν και καινοτόμε λειτουργίε. Ε, πλέον έχουμε 13 θεματικά καθεστώτα για να καλύψουμε όλο το κομμάτι τη αγορά. Έχουμε ήδη προκηρύξει 4 καθεστώτα, τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να σα πω για να δείτε τη δυναμική που υπάρχει στην ελληνική οικονομία, το ύψο των επενδύσεων που έχουν ετηθεί να υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόμο, τον νέο αναπτυξιακό Ευρωπαϊκό τον δικό μας, τον 4887, μόλις για τρεις μήνες ισούται με το ύψος των επενδύσεων που ετήθηκαν να επαχθούν κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε πόσο δυναμική είναι η οικονομία και πόσες νέες θέσεις εργασίας αυτό δημιουργεί για τα νέα παιδιά που μάλιστα θέλουν να μείνουν στον τόπο τους στην περιφέρεια. Και τώρα με το νέο αναπτυξιακό, επειδή είμαστε και πριν από τις εκλογές, ε, δεν έχει σημασία βέβαια αυτό, ούτως ή άλλως είχαμε ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσουμε άμεσα, σήμερα δηλαδή, ε, ξεκινά το νέο καθεστώς για τη μεταποίηση, ε, το οποίο θα διαρκέσει έως 30 Ιουλίου και αύριο θα ξεκινήσει το καθεστώ για τον τουρισμό, το οποίο και αυτό θα διαρκέσει ω 30 Ιουλίου. Καλούμε λοιπόν όλε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και όποιον άλλον επιθυμεί από όλη την περιφέρεια να προχωρήσει στι αιτήσει. Έχουμε επίση ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο στηρίζει τον αναπτυξιακό. Λέγεται Δέλφι, Είναι ένα εγκυοδοτικό εργαλείο, δανειοδοτικό και εγκυοδοτικό εργαλείο. Τι σημαίνει αυτό, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει που δεν έχουν πρόσβαση στο δανεισμό Μπορούν να κάνουν αίτηση στην Αναπτυξιακή Τράπεζα του Υπουργείου Ανάπτυξη και να λάβουν κατά 80% δάνεια με 80% εγγύηση του δημοσίου, επομένω με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο. Και βεβαίω αυτό το δάνειο μπορεί να είναι και ένα δάνειο που θα του χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου το λεγόμενο bridge financing και στη συνέχεια αυτό να μετατραπεί σε κανονικό δάνειο. Θέλουμε να στοχεύουμε, να στηρίξουμε τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις έχοντας και αυτό το εργαλείο που λέγεται Delphi, παρακαλώ όλους τους συμπολίτε μας που θέλουν να μπουν στον αναπτυξιακό νόμο, να μπουν στην αναπτυξιακή τράπεζα και να δουν αυτό το εργαλείο, τους δίνει εγγύηση 80% επομένω δεν χρειάζεται να έχουν εγγύηση μεγάλη και κυρίως αυτό το οποίο τους κάνει τους βοηθά να ξεκινήσουν το έργο. Όπως μεταρρυθμίσαμε το καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου, έτσι πράξαμε και για τις στρατηγικές επενδύσεις. Έχουμε ένα νέο νόμο, πολύ φιλικό στην επιχειρηματικότητα, που στηρίζει τις επενδύσεις. Επομένως, τα στούντιο, τα οποία πράγματι είναι, δημιουργούν θέσεις εργασίας και κυρίως βοηθούν και στην εξωστρέφεια, έχουν υπαχθεί με το νέο νόμο στις στρατηγικές επενδύσεις. Τώρα, και στον αναπτυξιακό νόμο, χρηματοδοτούμε στούντιο, άλλωστε στην επιχειρηματικότητα 360 είχαμε τήσεις για στούντιο και για κινηματογραφικά στούντιο. Τώρα στις στρατηγικές επενδύσεις πράγματι είχαμε τήσεις για data center και αναμένουμε σημαντικές επενδύσεις σε στούντιο κινηματογραφικά. Ήδη υπάρχουν δύο μεγάλοι φορείς, οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται και θα έχουμε εξελίξει και σε αυτό το πεδίο η Ελλάδα γίνεται ένας χώρος φιλικός στην επιχειρηματικότητα. Όλοι θέλουν να έρθουν εδώ γιατί εμπιστεύονται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άλλωστε ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά. Είναι στο DNA μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Το μέλλον των παιδιών εξαρτάται με αυτό. Πρέπει να αισθανθούν σίγουρα για το, για το αύριο, γιατί μόνο έτσι θα δημιουργήσουν την οικογένειά τους. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, το κάνουμε καλά και αναμένουμε την εντολή α, στις εκλογές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την δημιουργική και δυναμική ανάπτυξη οικονομίας μας. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τη γενική επιχειρηματικότητα και την ανική επιχειρηματικότητα. Το κάναμε άλλωστε με τη δημιουργία του Elevate, όπου νεοφυείς επιχειρήσεις στηρίζονται όχι με δάνεια, αλλά με επιχορηγήσεις. Έτσι έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον και από γυναίκες και από γενικά νέους που δημιουργούν νεοφύσιες επιχειρήσεις. Είναι παιδιά που θέλουν στήριξη και αναζητούν την εξωστρέφεια. Αυτό το οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε είναι αυτό που ξεκινήσαμε. Την επενδυτική δραστηριότητα, η οποία τις τελευταίες μήνες... Κατ' ουσίαν έχει φρενάρει λίγο, διότι υπάρχει αυτή η, αυτό το πρόβλημα που λέγεται country risk. Ξέρετε, με την απλή αναλογική, κανεί δεν εμπιστεύεται μια χώρα που δεν είναι έτοιμη να σχηματίσει κυβέρνηση. Είπαμε ότι η απλή αναλογική είναι μια βόμβα ε, στη λειτουργία του κράτου. Εμεί ζητάμε ισχυρή εντολή. Επομένω, τη στιγμή που θα λάβουμε την ισχυρή εντολή και θα σχηματίσουμε την κυβέρνηση, το μοντέλο που έχουμε ξεκινήσει, που ξέρουμε να το κάνουμε, δηλαδή τη χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα, που στηρίζει και ενισχύει τι θέσει εργασία, θα συνεχιστεί και θεωρούμε ότι θα έχουμε εξελίξει που πρώτα απ' όλα ε, καταλαμβάνουν και την επενδυτική βαθμίδα. Η επενδυτική βαθμίδα και θα μειώσει τα spread και θα επιτρέψει σε οργανισμού, χώρε που έχουν στο καταστατικό τους και στο σύνταγμά τους ή, ή άλλους φορείς που δεν επιτρέπεται να επενδύσουν σε χώρες που δεν είναι AAA να έρθουν και να επενδύσουν στην Ελλάδα. Και θα χαλαρώσει τα μέτρα, θα διευρύνει την περίμενη των επιχειρήσεων που μπορούν να λάβουν δάνεια από τράπεζες. Επομένως, αναμένουμε την επενδυτική βαθμίδα πολύ γρήγορα και να συνεχίσουμε αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει, δημιουργώντας μια χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα που δημιουργεί νέε και καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας. Είναι η πρώτη φορά που είμαι υποψήφιο στο βόρειο τομέα τη Αθήνα. Γενικά, είναι η πρώτη φορά που είμαι υποψήφιο. Αποδέχτηκα την τιμητική πρόταση του Πρωθυπουργού να είμαι υποψήφιο και θέτω το, την εμπειρία και όλη τη δουλειά που έχω κάνει στην κρίση των συμπολιτών μα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πολύ σημαντικό για έναν πολιτικό να καταλαβαίνει τα προβλήματα τη καθημερινότητα γιατί έτσι μπορεί να τα αντιμετωπίσει καλύτερα. Ο βόρειος τομέας της Αθήνας είναι μια περιοχή πολύ ενδιαφέρουσα, εκτείνεται από την Πεντέλη, Λυκόβριση, Πεύκη, Νέα Ιωνία, Νέα Χαλκιδόνα, Μαρούση, Γαλάτσι, περιοχές όπως το ψυχικό και φυσιά. Ενδιαφέρουσες περιοχές με πολλά προβλήματα, προβλήματα που έχουν σχέση με το κυκλοφοριακό, με το πράσινο, περιβαλλοντικά, διευθετήσεις, έργα τα οποία εγκρεμούν, έργα τα οποία θέλουν χρηματοδότηση. Με ενδιαφέρει να είμαι κοντά στους πολίτες, ε, γι' αυτό επισκέφτομαι τις γειτονιές, επισκέφτομαι τις λαϊκές, ούτως ή άλλως το έκανα όλο αυτό το διάστημα. Θέλω να γνωρίζω τα προβλήματα για να μπορώ να βοηθώ ε, στην επίλυση των προβλημάτων. Φέτω λοιπόν την εμπειρία μου, το έργο μου, τη δουλειά μου στην κρίση των συμπολιτών μου και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι εφόσον με επιλέξουν να τους εκπροσωπήσω στην επόμενη Βουλή, η φωνή μου θα είναι δυνατή και αποτελεσματική, μια φωνή που θα τους εκπροσωπεί στο Κοινοβούλιο και θα προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιλύσει τα προβλήματά τους. Η Νέα Δημοκρατία έχει ζητήσει ισχυρή εντολή γιατί είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί ε, να φέρει μια δυναμική ανάπτυξη στη χώρα, η, ο ΣΥΡΙΖΑ με την προοδευτική συγκυβέρνηση προκαλεί σύγχυση. Άλλωστε κατέρευσε το αφήγημα αυτό. Κανείς δεν εμπιστεύεται τον κύριο Τσίπρα και την προοδευτική συγκυβέρνηση όταν ο κύριος Βαρουφάκης μιλάει για Δήμητρες, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δέχεται τον αρχηγό του πρώτου κόμματο να γίνει πρωθυπουργό ή η ομάδα των 53 που λέγεται Ομπρέλα υπό τον κύριο Τσακαλώτο μιλά για τοπικά νομίσματα. Νομίζω ότι αυτό το έχουν απορρίψει οι συμπολίτε μα. Η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρή, ζητά ισχυρή εντολή. Πιστεύει ότι η χώρα μα απαιτεί σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλέ προκλήσει. Βλέπετε ε, τι εξελίξει και στην Τουρκία. Αλλά και προκλήσει που έχουν σχέση με τι μεταναστευτικέ ροέ. Άλλωστε, τι αντιμετωπίσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Προκλήσει στην οικονομία. Στο DNA μα είναι να στηρίζουμε τα νοικοκυρία και τι επιχειρήσει. Στο DNA μα είναι να μειώνουμε φόρου και στο DNA μα είναι να στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, τι μικρέ πολύ μικρέ επιχειρήσει και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Σε αυτό θα συνεχίσουμε και θεωρούμε ότι μόλι σχηματιστεί αυτή η κυβέρνηση θα τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα, θα πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα και η χώρα θα συνεχίσει αυτή τη διαδρομή προ την πρόοδο.